Πάμε τώρα, Κωνσταντίνα, να δούμε τι γίνεται με τις ενέργειες της αστυνομίας σε σχέση με το διαβατήριο του Μαλαισιανού και όχι μόνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ο κύριος Χρήστος Ανδρέου. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέου. Καλή σας μέρα. Να αρχίσουμε με το θέμα του Μαλαισιανού. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο πήρε απόφαση για ανάκληση 26 διαβατηρίων. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Μαλαισιανός, για τον οποίο γίνεται τόσος δώρος. Εσείς από την πλευρά σας σε ποιες ενέργειες προβαίνετε? Ναι, κοιτάξτε, το συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως είναι γνωστό, είχε υποβαλεί το 2015. Εκείνο το χρονικό διάστημα δεν υπήρξε οτιδήποτε εναντίον του, ούτε καταζητήτων οποιασδήποτε χώρα, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπολ. Να ενημερώσω ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εκδοθεί εισαγγελία για οικονομικής φύσεως αδικήμα το 2006, το 2016, το Σεπτέμβριο, από τις αρχές της Σταβούρης. Και στη συνέχεια, το Μάιο του 2018, από τις αρχές της Μαλαισίας, για τα ίδια αδικήματα. Εμείς είχαμε εντοπίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι καταζητήτο και ενημερώσαμε τις αρμόδιες αρχές από το Σεπτέμβριο του 2018. Από το Σεπτέμβριο του 2018. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Να σας αναφέρω όμως ότι όσον αφορά τις ερευνητικές αγγελίες που εκδίδει κάθε χώρα, αυτές καταφέρονται σε μια βάση δεδομένων. Ιντερπολ, αντιλαμβάνεστε, η Ιντερπολ είναι ένας μεγάλος οργανισμός που αποτελείται από 194 χώρες. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι χώρες αυτές στις βάσεις δεδομένων καταχωρούνται πάνω από 10.000 ερυθρές αγγελίες το χρόνο και αν δεν υπάρχει κάποια ειδοποίηση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο καταζητείται ή υπάρχει πληροφορία ότι βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, δεν εντοπίζεται παρά μόνο όταν αναζητηθεί. Μάλιστα. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν εισέρχεται σε οποιαδήποτε χώρα διάφορα σημεία εισόδου. Εντάξει, δεν μπορώ να σας ακούσω καλά γιατί υπάρχει επιστροφή. Ναι, σας ακούμε εμείς μια χαρά πάντως. Εντάξει, λοιπόν, οπότε και το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είχαμε ενημερωθεί από τις αρχές ότι αναζητήτω ή καταζητήτω με ερυθρά αγγελία. Μάλιστα. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε τώρα σε σχέση με το θέμα το οποίο έχει βγει και βλέπει το φως της δημοσιότητας. Επί του παρόντος γίνονται οποιασδήποτε έρευνες προς την κατεύθυνση αυτού του ανθρώπου? Βλέπουμε και γίνονται και διάφορες δηλώσεις από τη χώρα του, την Μαλαισία, από τις αρχές εκεί. Υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τις αρχές της Μαλαισίας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση? Ναι, να σας απαντήσω, να σας πω ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία με τις δύο αυτές χώρες. Ναι. Συγκεκριμένα τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία. Ναι. Παρά τα αυτά όμως, όταν ζητηθεί από κάποια χώρα να γίνει κάποια έρευνα, αυτή γίνεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε οποιοδήποτε αίτημα για να δημιουργηθεί οποιοδήποτε κάποια έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όμως, να αναφέρουμε ότι για να διευκρινίσουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο, φαίνεται ότι η τελευταία ημερομηνία αναχώρησης του από την Κύπρο ήταν το 2015. Δεν είναι σε οποιαδήποτε άλλη αφιξοαναχώρηση σχετικά με το πρόσωπο αυτό. Και ειδικά μετά το 2016, που αν δηλαδή ενδεχόμενα βρισκόταν στην Κύπρο ή ερχόταν στην Κύπρο από οποιοδήποτε λιμάνι ή αεροδρόμιο, θα εντοπίζει του ότι το πρόσωπο αυτό εκκρεμούσε εναντίον του ερυθρά αγγελία από τις χώρες αυτές. Μάλιστα. Είναι το 2015 η ημερομηνία όπου είχαμε και την απόκτηση της υπηκότητας, σωστά? Ναι, σωστά. Μάλιστα. Βεβαίως, λέγεται, κύριε Ανδρέου, ότι το πρόσωπο αυτό έχει, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, έχει προβεί σε αλλαγή του προσώπου μέσω των εγχειρήσεων πλαστικών επεμβάσεων που έχει γίνει. Οπότε είναι και δύσκολο κάπως να εντοπιστεί, εάν και εφόσον βρίσκεται βεβαίως στο νησί μας. Έτσι δεν έχει αυτή την όψη που έχει σήμερα. Αυτό λέγεται, ποιος ξέρει, δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό. Ναι, δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση επίσημη τουλάχιστον. Αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο εισέλθει με άλλα στοιχεία σε οποιαδήποτε χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Βέβαια. Μάλιστα.